Ορίστε, κύριε Ραγκούση. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υφυπουργέ, που σήμερα εκπροσωπείτε την κυβέρνηση, είναι από κάθε άποψη απαράδεκτο. Από κάθε άποψη απαράδεκτο. Και θεσμικά, και πολιτικά, και πολιτισμικά. Να υποβάλει αξιωματική αντιπολίτευση. Δημοσίως και όχι μόνο μία φορά, αλλά δύο φορές. Ερωτήματα προς την κυβέρνηση. Και η κυβέρνηση να κάνει ότι δεν ακούει. Η κυβέρνηση να παριστάνει ότι δεν έχει υποχρέωση να ανταποκρίνεται στο συνταγματικά κατοχυρωμένο, όχι μόνο δικαίωμα, αλλά συγκεκριμένη περίπτωση υποχρέωσή της, να δίνει λογαριασμό, να πληροφορεί, να ενημερώνει τους πολίτες την αξιωματική αντιπολίτευση. Και μάλιστα για θέματα που άπτονται του πυρήνα της λειτουργίας της ελληνικής αστυνομίας, της κυβέρνησης, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Είναι από κάθε άποψη απαράδεκτο να μας αναγκάζετε να καταθέσουμε επίκαιρη ερώτηση για να υποχρεωθείτε να έρθετε εδώ να δώσετε πληροφόρηση στον ελληνικό λαό. Και μολονότι πρόκειται για ένα θέμα για το οποίο έγραψαν όλα σχεδόν τα μέσα ενημέρωσης. Όλα έγραψαν. Όλα μίλησαν αν ήταν ραδιόφωνα, όλα έδειξαν αν ήταν και τηλεοράσεις, σχεδόν όλα. Εμείς δεν υιοθετήσαμε αυτές τις πληροφορίες. Ακόμη και οι ερωτήσεις που διατυπώσαμε ή η επίκαιρη ερώτηση που υποβάλαμε δεν έχει υιοθετήσει τίποτε από όλα αυτά. Έχουμε επιφυλαχθεί. Περιμένουμε να ακούσετε τι θα, να ακούσουμε τι θα πείτε. Για να καταλάβετε ότι ο λόγος για τον οποίο εκκινούμε αυτές τις διαδικασίες ελέγχου, κριτικής, όπως έχουμε αναφέρει το συνταγματικό και δικαίωμα και υποχρέωση να κάνουμε, δεν είναι καμία κακόβουλη διάθεση απέναντι σε οτιδήποτε συμβαίνει ή σε οτιδήποτε κάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, αλλά υπάρχει και ένα όριο και το ξεπεράσατε κατά πολύ. Λοιπόν, περιμένουμε ακόμη και τώρα που βλέπετε ότι έκανα την πρωτομιλία. Δεν υιοθετούμε τίποτα από όλα αυτά που έχουν γραφτεί. Περιμένουμε όμως να ακούσουμε. Περιμένουμε να ακούσουμε και επιτέλους περιμένουμε να κάνετε αυτό που έχετε υποχρέωση, να δώσετε ενημέρωση και πληροφόρηση στον ελληνικό λαό. Ορίστε, κύριε Υφυπουργέ. Κύριε Πρόεδρε, κύριοι βουλευτές, δεν υπήρξε ποτέ άρνηση από την πλευρά του Υπουργείου να διασαφηνίσει τα πραγματικά δεδομένα οποιοδήποτε περιστατικού εμπίπτει στον τομέα ευθύνης του. Αντίθετα, είναι σαφής και γνωσμένη η ευαισθησία και η συνέπεια τόσο του Υπουργείου όσο και του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας στα θέματα ενημέρωσης. Θα απαντήσω όμως επί της ουσίας και σε σχέση με τα πραγματικά περιστατικά. Τις βραδινές ώρες της 5ης 6 Φεβρουαρίου του 2020, ειδικοί φρουροί που εντάχθηκαν πρόσφατα στο σώμα της ελληνικής αστυνομίας και υπηρετούν στην ομάδα Δίας και οι οποίοι ήταν εκτός υπηρεσίας, πήγαν σε κέντρο διασκέδασης στον Γκάζι. Κατά την παραμονή τους εκεί σημειώθηκε φραστικό επεισόδιο με ένα άγνωστο άτομο και για άγνωστη αιτία η οποία διερευνάται. Κατά τις 2:30 ώρα της 7 Δευτέρου του 2020, οι ειδικοί φρουροί αποχώρησαν από το κέντρο διασκέδασης. Κατά την αποχώρησή τους στην οδό Ορφέως και Τριπτολέμου στο Γκάζι, τους πλησίασε μία ομάδα 10 ατόμων περίπου, μεταξύ των οποίων ήταν και το προαναφερόμενο άγνωστο άτομο με το οποίο είχε προηγηθεί το φραστικό επεισόδιο στο μπαρ και τους επιτέθηκαν με γροθιές και λακτίσματα. Αποτέλεσμα ήταν ο ένας ειδικός φρουρός να τραπεί σε φυγή, ενώ ο δεύτερος να τραυματιστεί στο πρόσωπο και στο σώμα. Στην προσπάθειά του να διαφύγει, έπεσε στο έδαφος και υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες το υπηρεσιακό του όπλο εκπυρσοκρότησε μία φορά και στη συνέχεια χάθηκε. Από την εκπυρσοκρότηση προκλήθηκαν υλικές ζημιές στο μπροστινό μέρος ενός αυτοκινήτου που ήταν σταθμευμένο στον τόπο του επεισοδίου. Στις 7:40 της ίδιας ημέρας, αστυνομικοί της ομάδας Δίας πήγαν στην οδό Ορφέως και Τριπτοπολέμου, όπου και βρήκαν το χαμένο υπηρεσιακό όπλο. Στη συνέχεια σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του ενός ειδικού φρουρού από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών για παρέβαση των διατάξεων του νόμου περί όπλων και του νόμου περί χρήσεως πυροβόλων όπλων από αστυνομικούς, ενώ ο εισαγγελέας ποινικής δίωξης μετά την ενημέρωση τον άφησε ελεύθερο για να συνεχιστεί η προανάκριση. Από τη Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής διατάχθηκε αρχικά η διενέργεια
ένορκης διοικητικής εξέτασης σε βάρος του ειδικού φρουρού, εναντίον του οποίου σχηματίστηκε και η ποινική δικογραφία, ενώ η ίδια ένορκη διοικητική εξέταση επεκτάθηκε στη συνέχεια και για τον άλλον ειδικό φρουρό με τον οποίο ήταν μαζί το βράδυ στο μπαρ. Επιπλέον ζητήθηκαν και από τους δύο έγγραφες εξηγήσεις προκειμένου να συνεκτιμηθούν για τη λήψη ή όχι του διοικητικού μέτρου της διαθεσιμότητας. Τέλος, ενημερώθηκε από τη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας η ανεξάρτητη διοικητική αρχή συνήγορος του πολίτη. Αυτά είναι τα πραγματικά περιστατικά τα οποία ζητείτε για να ενημερωθείτε με την ερώτησή σας. Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για συμβάν που δεν έχει σχέση με την υπηρεσιακή δραστηριότητα, αλλά συνέβη εκτός υπηρεσίας και σε ιδιωτικές στιγμές των δύο νέων αυτών ειδικών φρουρών. Κύριε Ραγκούση. Τα όλα αυτά που είπατε προηγουμένως, κύριε Υφυπουργέ, και γίνεται απολύτως κατανοητό το γιατί επιχείρησε η κυβέρνηση Μητσοτάκη να αποκρύψει αυτό το πάρα πολύ σοβαρό συμβάν για την ασφάλεια των συγκεκριμένων που ενεπλάκησαν σε αυτό, βεβαίως και όλων των πολιτών. Τώρα καταλάβαμε πάρα πολύ καλά γιατί εκδώσαμε δύο ανακοινώσεις και το Υπουργείο, η πολιτική ηγεσία, η κυβέρνηση σιώπησε. Γιατί αυτά που θα έλεγε εδώ και μέρες από τότε που συνέβη το συγκεκριμένο συμβάν, πάρα πολύ σοβαρό συμβάν, χωρίς καμιά αμφιβολία, εκθέτουν την κυβέρνηση κατά ανεπανόρθωτο τρόπο, κύριε Υφυπουργέ. Και εκθέτουν την κυβέρνηση πολλαπλά. Και πριν πω το σημαντικότερο, θα κάνω μόνο μία επισήμανση. Γνωρίζετε πολύ καλύτερα από εμένα προσωπικά, γιατί είχατε την τιμή να χρηματίσετε και αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας, ότι για τους Έλληνες και Ελληνίδες αστυνομικούς υπάρχει κώδικας δεοντολογίας που καθορίζει με ρητό τρόπο τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντά τους, όχι μόνο όταν είναι εντός υπηρεσίας, αλλά και όταν είναι εκτός υπηρεσίας. Και όταν μας περιγράψετε όλα αυτά τα οποία συνέβησαν, ένα είναι το συμπέρασμα. Ένα είναι το συμπέρασμα. Είναι πάρα πολύ σοβαρό το γεγονός, πάρα πολύ σοβαρό το συμβάν και τεράστια η πολιτική σας ευθύνη. Γιατί, κύριε Υφυπουργέ, γιατί, κύριε Υπουργέ, που δεν ήρθατε εδώ και στείλατε τον κύριο Οικονόμου, και γιατί, κύριε Μητσοτάκη, γιατί αναβιώσατε με πολιτική σας απόφαση αυτούς τους αποτυχημένους και επικίνδυνους για την ασφάλεια των πολιτών θεσμούς, όπως είναι ο θεσμός των ειδικών φρουρών. Γιατί είναι επικίνδυνος ο θεσμός των ειδικών φρουρών και γιατί είχε καταργηθεί από την ελληνική αστυνομία? Γιατί στην πραγματικότητα είναι ένας ρουσφετολογικός αρμός εξουσίας που δεν σας αρέσει να ακούτε, τον οποίο αναβιώσατε. Στερήσατε το δικαίωμα από χιλιάδες παιδιά που ονειρεύονταν να προσληφθούν στην ελληνική αστυνομία μέσω των πανελλήνων εξετάσεων. Και με αναξιοκρατική διαδικασία, με το που ανέλαβε ο κ. Μητσοτάκης Πρωθυπουργός, προσλάβατε αναξιοκρατικά και ρουσφετολογικά 1.500 ειδικούς φρουρούς. Και γιατί αναξιοκρατικά? Γιατί επιλέγονται από τριμελή επιτροπή, της οποίας τα δύο μέλη δεν είναι ΑΣΕΠ. Δεν υπάγονται αυτές οι προσλήψεις στο ΑΣΕΠ, δεν υπάγονται στο αμερόληπτο και αντικειμενικό καθεστώς που έχουν δικαίωμα όλα τα παιδιά να ονειρεύονται ότι θα πετύχουν την εισαγωγή τους στην ελληνική αστυνομία, που είναι το καθεστώς των πανελληνίων εξετάσεων. Και το αποτέλεσμα όλο αυτό, αφού τους βάζετε, γιατί θέλατε γρήγορα και πρόχειρα αποτελέσματα, με 2-3 μήνες εκπαίδευση και όχι χρόνια που πρέπει να κάνει ο Έλληνας ή η Ελληνίδα αστυνομικός, τους στέλνετε στον δρόμο και κρατάνε τα όπλα και πηγαίνουν στα μπαρ. Αυτό μας είπατε πριν από λίγο. Ότι είχε το υπηρεσιακό του όπλο και είχε πάει για διασκέδαση στα μπαρ που πηγαίνουν τα παιδιά του ελληνικού λαού να διασκεδάσουν, κύριε Οικονόμου. Και δεν έχει παραιτηθεί κανείς σας για αυτή την κατάσταση. Λοιπόν, είσαστε αποκλειστικά πολύ σοβαρά πολιτικά υπεύθυνοι για αυτό το οποίο έχει συμβεί. Γιατί προσλάβατε 1.500 τέτοιους. Και τους έχετε και κυκλοφορούν ανάμεσα στα παιδιά μας, ανάμεσα σε όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Και κάτι τελευταίο, κύριε Πρόεδρε, και τελειώνω. Λοιπόν, αυτά που συμβαίνουν στη χώρα το τελευταίο διάστημα είναι πρωτοφανή για ευνομούμενη πολιτεία και για κράτος δικαίου. Και αποκλειστικά υπεύθυνος γι' αυτό είναι ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος έχει επιλέξει ως μέλος και βασικότατο μέλος της κυβέρνησής του έναν υπουργό, ο οποίος αυτή τη στιγμή ελέγχεται από την ελληνική δικαιοσύνη και βεβαίως έχει και αυτός, όπως όλοι μας, αναφέρεται το τεκμήριο της αθωότητας. Δεν μπορεί άλλο όμως, κύριε Υφυπουργέ, να μην απαντάτε, όπως έχετε υποχρέωση, σε αυτούς τους δημόσιους εκβιασμούς και στις δημόσιες απειλές που εκτόξευσε σήμερα το πρωί για μια ακόμη φορά ο κύριος Γεωργιάδης σε βάρος ελληνικής αστυνομίας, σε βάρος του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Δεν ξέρω τι θα κάνει η κυρία Τουλουπάκη,
μετά από τους δημόσιους εκβιασμούς και τις δημόσιες απειλές του κυρίου Γεωργιάδη. Αλλά αυτή η κατάσταση δεν πάει άλλο, ως εδώ και μη παρέκει. Η Ελλάδα δεν θα γίνει σικελικό κράτος. Κλείστε, αυτό δεν έχει σχέση με την ερώτησή σας. Λοιπόν, επί της ερωτήσης...